Πάω στον κύριο Θέμη Τζίμα. Καλημέρα κύριε Τζίμα. Γεια σας, καλημέρα σας. Πριν πάω στο Μεσανατολικό, κύριε Τζίμα, δράτουμε της ευκαιρίας, διότι είχαμε ανοίξει την κουβέντα. 7 Δεκεμβρίου δεν έχει Θεσσαλονίκη Ερντογάν. 7 Δεκεμβρίου έχει Αθήνα Ερντογάν με νέα υπουργούς, 300 συνοδιά. Και μάλιστα μετά από την δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Γερμανία ότι η αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας έχει μπει στο ράφι. Την καταφέραμε και τη βάλαμε στο ράφι. Ναι. Μου θυμίζει κάτι ανακοινώσει λίγο πριν να πέσει η Σοβιετική Ένωση ότι ένας φωτεινός δρόμος ανοίγει μπροστά μας με το νέο πενταετές πλάνο και διάφορα τέτοια. Εντάξει, αν ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι έχει μπει στο ράφι, είναι δικαίωμά του να το πιστεύει. Δεν είναι πολύ αισιόδοξο για τη χώρα, με την έννοια ότι δεν συνηγορεί τίποτα ως προς αυτό, αλλά για να είμαι πολύ συγκεκριμένος και να μην το πηγαίνω γύρω-γύρω, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες του ζητούν να πει αυτό το πράγμα, θα πει αυτό το πράγμα. Αν του ζητήσουν να πει ότι ξαναβγήκε από το ράφι αναθεωρητική ατζέντα, θα πει ότι ξαναβγήκε από το ράφι. Άρα, κατά τη γνώμη σας, στις 7 Δεκεμβρίου τι επιχειρείτε? Νομίζω ότι επιχειρείται μια σειρά πραγμάτων. Το ένα είναι να αποκομίσει ωφέλη και η μία και η άλλη πλευρά εσωτερικά, δείχνοντας ότι το Αιγαίο είναι μια περιοχή ειρήνης κτλ. Ωφέλη εσωτερικά, με συγχωρείτε, όχι εσωκομματικά, εσωτερικά, μπορεί να έχεις άλλοτε από μια πιο οξυμένη κατάσταση και άλλοτε από μια πιο ήρεμη κατάσταση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να δείξει ότι έχει επιτυχία στην εξωτερική πολιτική, διότι τα πράγματα στην εσωτερική έχουν διάφορα ζητήματα. Το δεύτερο είναι, και το κυριότερο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ήρεμα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το λέμε εδώ και χρόνια, θέλουν ήρεμα νερά στο Αιγαίο, διότι έχουν να διαχειριστούν δύο πολέμους πλέον. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το τελευταίο που θα ήθελαν είναι μια σύγκρουση μεταξύ, ή μια ένταση, όχι σύγκρουση, ακόμη και ένταση μεταξύ δύο κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Άρα, για να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει να συναντιούνται ηγεσίες ανατακτά χρονικά διαστήματα, να υπάρχει μια χαμηλή ένταση ρητορική, να κλείνονται ενδεχομένως, αν θα κλειστούν θα δούμε, εμπορικές συμφωνίες και τα πράγματα να κρατιούνται σε μια ύφεση, ακόμη και αν η ατζέντα από τη μία πλευρά παραμένει ακριβώς ίδια. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο βασικός επισπεύδων είναι ο αμερικανικός παράγοντας και προθήμος εκτελεί η ελληνική πλευρά. Η τουρκική πλευρά έχει μόνο κέρδη από αυτή την ιστορία, διότι ο Μενέντες, τον οποίο προσωπικώς όπως γνωρίζετε δεν εκτιμούσε καθόλου, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει φύγει από τη μέση και φαίνεται ότι εκεί υπέστη μία ήττα το ελληνικό λόμπι. Η ύφεση των πραγμάτων, η επιφανειακή με την Ελλάδα, δίνει επιχειρήματα στον Biden να ξεμπλοκάρει ορισμένους εξοπλισμούς για την Τουρκία. Και την ίδια στιγμή η Τουρκία φιλοτεχνεί ένα προφίλ, χωρίς να αλλάξει την ατζέντα της σε τίποτα, ότι είναι μια δύναμη η οποία μπορεί όποτε θέλει να αυξάνει τις εντάσεις και όποτε θέλει να τις μειώνει. Άρα αυτή είναι μια ηγεμονική δύναμη. Ναι. Άρα, κατά τη γνώμη σας, 7 Δεκεμβρίου είναι διαδικαστικού ίσονος σημασίας συνάντηση ή εδώ υπάρχει κάτι βαθύτερο που αφορά εμάς? Και το λέω αυτό διότι ακούω πάλι για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την κόκκινη γραμμή. Κανείς δεν μας εξηγεί τι γίνεται ανατολικά του 25ου μεσημβρινού σε εθνικό εναέριο χώρο και χωρικά ύδατα, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, θα είχε ένα νόημα, πιστεύω εγώ τουλάχιστον, θα είχε ένα νόημα αν ακούγαμε κάτι για το κάζους Μπέλη, για τα περί αποστρατιωτικοποίησης που έθεταν, περί μειονότητα στη Θράκη, περί των 12 ναυτικών μιλίων, περί της ΑΟΣ, το τουρκολιβικό, το οποίο το έχουμε ξεχάσει, και άλλα, και για την Κύπρο, γιατί σήμερα είναι η μέρα ανακήρυξης του ψευδοκράτους, έτσι, το οποίο έχει πάρει επίσημη θέση στα τουρκόφωνα κράτη στις συνεδριάσεις. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει λόγος η Τουρκία να πει τίποτα ως προς αυτά και να αναιρέσει οτιδήποτε, διότι όταν η ελληνική πλευρά βγαίνει από μόνη της και λέει εντάξει, είμαστε ικανοποιημένοι ουσιαστικά, έχει μπει στο ράφι όπως είπατε η αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας, γιατί να κάνει ένα βήμα περαιτέρω πίσω προς καθησυχασμό της ελληνικής πλευράς, όταν αυτή δείχνει καθησυχασμένη ούτως ή άλλως? Είναι όμως σημαντική συνάντηση, όχι αυτή καθ' αυτή ενδεχομένως η συνάντηση, η όλη διαδικασία,
διότι εμπεδώνει το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά έχει πλήρως ευθυγραμμιστεί με τον αμερικανικό διακανονισμό για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Υπ' αυτήν την έννοια είναι σημαντική, μπορεί να προκύψει κάτι σημαντικό από τη συνάντηση, έτσι κι αλλιώς δεν ξέρουμε με σαφήνεια την ατζέντα της, αλλά σε κάθε περίπτωση η διαδικασία είναι το μείζον ζήτημα. Ότι όταν έρχεται το σήμα απ' έξω, η Ελλάδα είναι απολύτως πρόθυμη να μπει σε αυτήν την πορεία ετεροβαρούς ηρεμίας, ετεροβαρούς εις βάρος του ελληνισμού, ηρεμίας στα νερά του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν μου λέτε, έχουμε καταφέρει όντως να έχουμε βάλει στο ράφι την αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας? Δηλαδή το είδε η Τουρκία ότι δεν της βγήκε? Γιατί θέλω να την εξετάσουμε αυτήν την παράμετρο. Τα τελευταία 2,5 χρόνια, 3, αυτό το σκληρό pressing τελικά δεν βρήκε ευήκο αότα ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Αμερική? Συνάντησε το δικό μας Μπέτι, ρωτώ, και άρα σου λέει άστο, βάλτο στο ράφι, γιατί τώρα είναι και τα μεσανατολικά, δεν μου βγαίνει τίποτα? Διότι αυτό λέμε στην Ελλάδα, ότι δεν της βγαίνει στη Μέση Ανατολή, δεν της βγαίνει στην Ουκρανία, δεν της βγήκε απέναντί μας, βάλτε στο ράφι. Ναι, δεν έχω ιδέα πώς, μάλλον αντιλαμβάνομαι γιατί κάποιοι αναλυτές λένε αυτό που λένε. Απλώς δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εξηγούμε. Η Τουρκία δεν αποπειράθηκε τα προηγούμενα 2-3 χρόνια να επιτεθεί στρατιωτικό στην Ελλάδα και είδα, ας πούμε, μια τέτοια αποτροπή ώστε έκανε πίσω. Θυμίζω ότι σε αυτό που η ελληνική πλευρά διαφημίζει ως την ισχυρότερη αντίδραση από πλευράς μας το καλοκαίρι του 20, η τουρκική πλευρά πέτυχε από τα πλέον επίσημα χείλη να πούμε ότι η κόκκινη γραμμή είναι στα χωρικά ύδατα, στην κυριαρχία και όχι στα κυριαρχικά δικαιώματα, και ότι άλλο Ελλάδα, άλλο Κύπρος. Αυτό τη στιγμή της υψηλότερης κορύφωσης από πλευράς ελληνικής αποτροπής. Έκτοτε, η Τουρκία άνοιξε όλα τα ζητήματα, τα άνοιξε με διπλωματικό τρόπο, τα οποία δεν ποτέ πιέστηκε, πίστηκε ή εξαναγκάστηκε να τα πάρει πίσω από την αποστρατιωτικοποίηση και αν δεν γίνει αποστρατιωτικοποίηση περιορισμένη κυριαρχία κτλ. Μάλιστα λόγω Ουκρανικού, μάλλον όπως λένε οι Αμερικανοί, μειώσαμε το στρατιωτικό αποτύπωμα στα νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή προχωρήσαμε, δείξαμε ότι είμαστε κάπως ελαστικοί και σε αυτό όταν οι συμμαχίες μας το ζητούν. Τούτο θέλω, δεν μπορώ να καταλάβω η τουρκική εξωτερική πολιτική σε τι άλλαξε. Όποιος δεν νομίζει ότι ο Ερντογάν θα εξαγγείλει κάτι σήμερα και αύριο θα κάνει εφόρμηση στα νησιά του Αιγαίου, προφανώς δεν έχει ιδέα μετά από 20 χρόνια από το πώς κινείται ο Ερντογάν, και πολύ περισσότερο δεν έχει ιδέα μετά από δεκαετίες πώς κινείται η τουρκική εξωτερική πολιτική. Πουθενά δεν κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο, συμπεριλαμβανομένου και του Κυπριακού. Το Κυπριακό, ο Ατήλας ήρθε περίπου 20 χρόνια μετά το αρχικό άνοιγμα του Κυπριακού και τα Ήμια ήρθαν επίσης περίπου 20 χρόνια μετά το πιο επίσημο, τέλος πάντων, πιο προφανές άνοιγμα του ζητήματος του Αιγαίου. Επομένως νομίζω ότι αυτά είναι προς εσωτερική κατανάλωση δική μας. Ναι. Δεν είναι πολύ ευχάριστο, δεν δείχνει καμία σοφροσύνη από εθνικής τουλάχιστον απόψεως. Νομίζω ότι το κόστος κάποια στιγμή θα καταβληθεί με διαφόρους τρόπους από το γεγονός ότι οι ελληνικές ηγεσίες υπηρετούν ξένα συμφέροντα και όχι ελληνικά. Θέλω να έρθω στο Μεσανατολικό με αυτό ακριβώς όμως τον τρόπο. Παρότι ναι, οι απόψεις σας είναι γνωστές και πολλές φορές εδώ από ακροατές σηκώνουν και αντιδράσεις, δεν συμφωνούν όλοι μαζί σας. Λοιπόν, κοιτάξτε, αν εμείς είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, που είπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, με το Ισραήλ. Ναι. Και η Τουρκία είναι με τη λάθος πλευρά της ιστορίας, με τους τρομοκράτες της Χαμάς. Ναι. Σε 7 Δεκεμβρίου τι συζητάμε ακριβώς με τη λάθος πλευρά της ιστορίας, αλλά δεν μας νοιάζει αυτό το λάθος. Έλα να συζητήσουμε. Ούτε μας νοιάζει τι γίνεται στην Κύπρο. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Υποθέτω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την τρομακτική διεθνή του επιρροή θα πείσει τον Ερντογάν να έρθει τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και στην Κύπρο? Κοιτάξτε τώρα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τον ενδιαφέρει νομίζω η Κύπρος, τον ενδιαφέρει το Ισραήλ. Να τον πείσει πρώτα για το Ισραήλ και για την Κύπρο έχουμε να βλέπουμε.
Το Ισραήλ τώρα μας νοιάζει. Μάλιστα, αυτό είναι χαρακτηριστικό. Ξέρετε, πολλές φορές, ας πούμε, η μεγαλομανία σε κάνει να δείχνεις και λίγο από τη μια η μεγαλομανία και από την άλλη όταν είσαι βασιλικότερος του βασιλέως. Γίνεσαι και λίγο γελίος. Δηλαδή, και ο χαρακτηρισμός είναι κάπως βαρύς, δεν μπορώ να το πω, ή κάπως τραγελαφικός. Λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια δήλωσή του, θα συναντηθώ με τον Ερντογάν παρότι έχουμε διαφορετικές απόψεις για τη Χαμάς. Μάλιστα. Με συγχωρείτε, δεν ενοχλεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό αυτό ότι έχει διαφορετικές απόψεις για την Κύπρο. Αυτό σας ρώτησε. Για το Αιγαίο, για τα χωρικά ύδατα του Αιγαίου, για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και βρίσκει να μιλήσει, για, να αναφερθεί στις διαφορετικές απόψεις για τη Χαμάς. Εμένα να σας πω κάτι. Να σας η πω Χαμάς κάτι. Απειλεί κάπου την Ελλάδα. Έχω αυτή την απορία για όλους που λένε η Χαμάς, πω Θεέ μου. Η Χαμάς έχει αναφερθεί ποτέ στην Ελλάδα? Δραστηριοποιείται κάπου στο χώρο του ελληνισμού? Θα ήθελα να το απαντήσει κάποιος. Γιατί, δηλαδή, εντάξει, δεν συμπαθούμε τη Χαμάς, γιατί νομίζουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι, αλλά εδώ καλά δεν ξέρουμε τι γίνεται στην Κύπρο και τι γίνεται στην Τουρκία. Πού να ξέρουμε τι γίνεται στην Παλαιστίνη? Το καταλαβαίνω. Η άγνοια μέχρι ενός σημείου είναι ένα άλουφι. Αλλά αναρωτιέμαι, γιατί τόσοι Έλληνες και μάλιστα συγκεκριμένων πολιτικών αποχρώσεων ως επιτοπλίστων, να το αφήνω αυτό στην άκρη, ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τη Χαμάς? Μπορείτε να με διαφωτίσετε σε αυτό? Θα σας πω, γιατί συνεπή αυτού η επικράτηση της Χαμάς έτσι κολλάει, είναι η ροή στιφών μουσουλμάνων οι οποίοι θα έρθουν να λιώσουν τον πληθυσμό σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και την Ελλάδα. Ένα λεπτό. Αν επικρατήσει η Χαμάς, αν δηλαδή η Χαμάς κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, προσέξτε, δεν λέω γενικώς Παλαιστίνη, ειδικά η Χαμάς. Αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι ένα συντηρητικό μουσουλμανικό παλαιστινιακό κράτος. Έχετε δει από πολλά συντηρητικά μουσουλμανικά παλαιστινιακά κράτη, μουσουλμανικά κράτη, να υπάρχει μεγάλη ροή προσφύγων? Εγώ έχω δει μεγάλη ροή προσφύγων από αραβικά μουσουλμανικά κράτη, και όχι μόνο, αλλά και από αυτά, όταν έχουν πόλεμο, όταν γίνεται μια εισβολή της Δύσης, Ιράκ, Συρία, που χρηματοδοτήθηκε αδρά το Ισλαμικό κράτος από τη Δύση για να φτιαχτεί και η Αλ-Νούσρα και η Αλ-Κάιντα, Αφγανιστάν, παρέμβαση της CIA υπέρ των Ταλιμπάν, από εκεί έχουμε μεγάλα προσφυγικά ρεύματα. Από το Ιράν, ας πούμε, που είναι ένα συντηρητικό ισλαμιστικό καθεστώς, η ροή προσφύγων είναι ασήμαντη. Αν δεν άρθει κανένας πολιτικά διωκόμενος, 5, 10, θέλετε να πούμε 100, 200, 1000, αυτοί είναι. Δεν είναι και 1000. Το Πακιστάν. Μπορεί να καταγράφονται κατά διάνοια τόσο. Το Πακιστάν. Σας πει κάποιος. Το Πακιστάν, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά το Πακιστάν στέλνει μετανάστες εργάτες οι οποίοι θέλουν να φτάσουν κατά βάση στη Γερμανία. Σωστό και αυτό. Παλιότερα θέλαν στην Αγγλία και οι οποίοι περνούν από την Ελλάδα. Ναι. Οι οποίοι έχουν για οικονομικούς λόγους. Και τώρα κάνουμε και συμφωνίες. Μάλιστα. Και αυτό είναι πώς ακριβώς κάνουμε και συμφωνίες και κάνει συμφωνίες η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Δεν έκανε δηλαδή συμφωνίες. Καλώς κάνει κατά τη γνώμη μου προκειμένου. Συμφωνώ με αυτό που κάνει, διότι από το να έχεις κόσμο χωρίς καμία καταγραφή, τον οποίο τον χρειάζεσαι, γιατί όντως οι περισσότεροι Πακιστανοί δουλεύουν εδώ και χρόνια, δεκαετίες, στα χωράφια μας. Είναι γνωστό αυτό. Καλύτερα να είναι καταγεγραμμένοι, να πληρώνονται ωστά, να αποδίδουν και στις πολιτικές φορές. Αλλά θέλω να πω, τα μεγάλα προσφυγικά ρεύματα που ζήσαμε από το 2015 και μετά ήταν Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν. Αυτά ήταν τα μεγάλα. Σε όλα αυτά είχαμε διαλυμένα κράτη, μετά από, και Λιβύη, μετά από εισβολές της Δύσης ευθέως ή χρηματοδοτήσεις της Δύσης για αλλαγές καθεστώτος. Αν λοιπόν επικρατήσει η Χαμάς, θα φτιάξει ένα παλαιστινιακό κράτος όπως εκείνη το οραματίζεται, ή θα φτιάξει η Χαμάς μαζί με το Λαϊκό Μέτωπο ή το Δημοκρατικό, που είναι δυτικότροπες μαρξιστικές οργανώσεις, και οι Παλαιστίνοι θα μείνουν στο κράτος τους. Εμάς αυτό γιατί μας ενοχλεί? Και γιατί προτιμούμε, ακόμη και από αυτή την οπτική που λέτε, να σκοτώνουν οι Ισραηλινοί Παλαιστινίους, οπότε αναγκαστικά να καθίστανται οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες? Μπορεί να το απαντήσει κανείς αυτό? Πείτε μου, και θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο για να έρθουμε στο Μεσανατολικό Αμίγος. Άρα, ούτε εσείς έχετε να μου απαντήσετε πώς δηλαδή, ενώ διαφωνούμε
στο θέμα της Χαμάς, συζητάμε με μια χώρα με την οποία ανέχομαι το βόρειο τμήμα της Κύπρου υποκατοχή και με ψευδοκράτος, εισβολή και κατοχή. Αμφισβήτηση στα 12 ναυτικά μίλια. Ζήτημα μειονότητα στη Θράκη. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι ίδιοι. Ζήτημα αποστρατικοποίηση των νησιών. Κάζους μπέλι. Παράνομο. Εκεί τι. Έχετε μια εξήγηση, δηλαδή. Ναι. Θα σας απαντήσω σε δύο προτάσεις. Για να καταλάβουμε γιατί συνομιλούμε με την Τουρκία ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, θα πρέπει να, κατά τη γνώμη μου, να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι η Ελλάδα είναι μια εσωτερικώς αποικιοποιημένη χώρα. Έχει ένα κατεστημένο οικονομικό και πολιτικό που έχει λογική αποικιοκράτη έναντι του ελληνικού λαού, του μεγάλου τμήματος του ελληνικού έθνους και του ελληνισμού. Και ως εκ τούτου, επειδή τα συμφέροντα αυτού του κατεστημένου είναι παρικαρισμένα στη λεγόμενη Δύση εντός πολλών εισαγωγικών και οι δύο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα προβλήματα αυτού του κατεστημένου με την Τουρκία είναι απειροελάχιστα. Το Κυπριακό, η ηγεσία του ελληνισμού το έχει καταχωνιάσει, το έχει φάψει και το έχει ξεχάσει. Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν αναγνωρίζουμε οι ηγεσίες μας στο ψευδοκράτος είναι γιατί πέφτει πολύ βαρύ και προτιμούμε να είναι εκεί που είναι και de facto να υπάρχει διχοτόμηση. Όπως το σχέδιο της διχοτόμησης ήταν το σχέδιο του ελληνικού κατεστημένου δεκαετίες πριν το 1974 και γι' αυτό έστησε το 1974. Λοιπόν, στο Αιγαίο ελάχιστα απασχολεί το ελληνικό κατεστημένο, εφόσον δεν σκάσει κάποιο πολύ μεγάλο γεγονός που δεν θα το διαχειριστεί, το de facto γκριζάρισμά του δεν το ενδιαφέρει. Κλείνονται πολύ μεγαλύτερες business, παίζονται πολύ περισσότερα λεφτά και η ετεροβαρή σχέση με την Τουρκία, όσο παραμένει σχετικώς ελεγχόμενη, δεν ενοχλεί καθόλου το ελληνικό οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο. Ιδίως όταν αισθάνεται ότι υπάρχουν αμερικανικές πλάτες επαρκείς, ώστε αυτή η ετεροβαρή σχέση να μην εκρήγνεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Επομένως η απάντηση είναι ότι στην Ελλάδα, το έχουν πολλές φορές ως άποψή μου, δεν υπάρχει ελληνική εθνική πολιτική, δεν υπάρχει πολιτική του ελληνισμού, υπάρχει πολιτική ενός αποικιοκρατικής νοοτροπίας κατεστημένου, το οποίο επαναλαμβάνω δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με την Τουρκία, όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται μια ελεγχόμενη ετεροβαρή σχέση. Μάλιστα. Έρχομαι τώρα στο Μεσανατολικό. Λέει ο φίλος μου Γιάννης, πέστε στον κύριο Τζίμα, επειδή ακούω και άλλους, λέει, ακροατές εδώ να επικαλούνται την άλλος τροπολιτσάς κτλ. Μόνο που η Αγία Γραφή δεν έλεγε σκότωσε τους άπιστους, το Κοράνι το λέει. Και όταν αυτοί που το εφαρμόζουν το κάνουν πράξη, οι μετριοπαθείς δεν θα τους εμποδίσουν. Μήπως πρέπει να ξυπνήσουμε λίγο. Ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ υπάρχει επίσης ένα πρόβλημα. Η Χαμάς δεν έχει επικαλεστεί ποτέ το Κοράνι για να στήσει χαλιφάτο. Δεν είπε ποτέ η Χαμάς ότι εγώ θέλω να κάνω κάτι πέρα από τα Παλαιστινιακά εδάφη. Βεβαίως επικαλεί το Κοράνι και καλά κάνει. Η πίστη τους είναι το Κοράνι. Αν δεν μας αρέσει εμάς, να μην γίνουμε μουσουλμάνοι. Το Χαλιφάτο προσπάθησε να το στήσει εκεί που πήγε να το στήσει, σκοτώνοντας κατά βάση μουσουλμάνους, να μην το ξεχνάμε. Ο ISIS και η Αλ-Κάιντα, που είναι δυτικά δημιουργήματα, η Χαμάς με το δικό της τρόπο και με τη δική της πίστη πολεμάει στα εδάφη της ιστορικής Παλαιστίνης με στόχο την δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Επαναλαμβάνω, εμάς αυτό τι μας ενοχλεί? Δηλαδή εμείς πρέπει να είμαστε σε πόλεμο με οποιονδήποτε μουσουλμάνο διαρκώς, διότι το Κοράνι προβλέπει την τζιχάντ, την οποία παρεπτόντως δεν την έχουμε αναλύσει και ορθώς, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία εξημών δεν έχει διαβάσει το Κοράνι, ούτε την έξοχη διατριβή του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, του Αναστασίου. Του Αναστασίου, και, ναι. Ναι, έγραψε μια έξοχη διατριβή και εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Επιπλέον, για να καταλάβουμε μερικά πράγματα, έχει ανακοινωθεί ότι τρεις εκκλησίες μέσα στη Γάζα καταστράφηκαν από το Ισραήλ. Από την αεροπορία του. Τρεις εκκλησίες υπήρχαν και λειτουργούσαν μέσα στη Γάζα. Αν η Χαμάς ήθελε να σφάξει και να πάρει τα κεφάλια των χριστιανών, δεν νομίζετε ότι θα ξεκινούσε πρώτα από τους χριστιανούς που είχε δίπλα της? Είναι στην λωρίδα της Γάζας μόνη της,
16-17 χρόνια. Εάν ήθελε, όπως ήθελε ο ΆΙΣΙΣ, χρηματοδότηση των Ηνωμένων Πολιτειών να σφάξει τους χριστιανούς, είχε όλο το χρόνο και όλη την άνεση, αν μη θέλω να κλείσει τις εκκλησίες τους. Δεν μας απασχολεί ότι ο επίσκοπος Ατάλα, χριστιανός ορθόδοξος επίσκοπος του Πατριαρχείου, είναι από τους πιο φανατικούς υπέρμαχους της Παλαιστινιακής Αντίστασης σε όλες τις εκδοχές. Δεν έχουμε διαβάσει τις ανακοινώσεις του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου, έξω από το οποίο υπάρχει ελληνική σημαία. Ας πάνε όλοι αυτοί οι οποίοι νοιάζονται για το χριστιανισμό μια φορά στη Αγία Ιεροσόλυμα. Εγώ έχω πάει 4-5. Λοιπόν, ας πάνε μια φορά να δουν την ελληνική σημαία εκεί και να διαβάσουν τις ανακοινώσεις του για την Ισραηλινή κατοχή. Λέει εδώ Αντώνης. Ναι, μας απειλεί, λέει, υπό την έννοια πως αν επικρατήσει Χαμάς και ιτηθεί το Ισραήλ, δεν μας βολεύει. Αυτό πρέπει να μας νοιάζει. Γιατί δεν μας βολεύει? Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η Ελλάδα, μέχρι την εποχή του πατρός Μητσοτάκη, δεν είχε πρεσβεία στο Ισραήλ. Δεν είχε καν πρεσβεία. Όχι υποστήριζε την Παλαιστινιακή Αντίσταση. Δεν είχε καν πρεσβεία. Ήταν λιγότερο ασφαλής από ό,τι σήμερα. Εγώ δεν λέω να κλείσουμε την πρεσβεία με το Ισραήλ, λέω ένα αντικειμενικό δεδομένο. Ήταν λιγότερο ασφαλής. Εγώ διαβάζω εδώ, εσείς απαντάτε με τη δική σας άποψη. Μάλιστα, να θέσω και ένα συμπληρωματικό ερώτημα, αν με επιτρέπετε. Παρακαλώ. Ξεχνούν διάφοροι ότι παραμονές των Ολυμπιακών Αγώνων, ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Ελλάδας ως προς την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Και μάλιστα είχε γίνει και μια αντίστοιχη τότε συνάντηση Γιώργου Παπανδρέου για Άσερ Αραφάτ. Ήταν ακριβώς οι σχέσεις της Ελλάδας με την Παλαιστινιακή Αντίσταση, οι οποίες ξεκίνησαν όταν ο Αραφάτ θεωρούνταν, θυμίζω, το 82 τρομοκράτης. Το 82, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου διέσωσε από το Λίβανο την Παλαιστινιακή Αντίσταση. Ο Αραφάτ και η Οργάνωση για την Απελευθέρωση Παλαιστίνης θεωρούνταν τρομοκρατικές οργανώσεις. Φανταστείτε σήμερα, ο Ερντογάν ούτε που φαντάζεται να τολμήσει κάτι τέτοιο, η Τουρκία να έστελνε πλοία και να διέσωζε unblock όλους τους μαχητές της Χαμάς. Αυτό ήταν το αντίστοιχο. Θυμίζω μάλιστα ότι κατηγορούσαν την Οργάνωση της Απελευθέρωσης, την Απελευθέρωση Παλαιστίνης, για συμμετοχή και στο Μαύρο Σεπτέμβρη, στους Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Λοιπόν, ρωτώ, η Ελλάδα εκείνη ήταν λιγότερο ασφαλής? Εγώ έχω την αίσθηση ότι ήταν περισσότερο ασφαλής, και όχι μόνο περισσότερο ασφαλής, αυτό είναι το λιγότερο ίσως. Ήταν μια Ελλάδα η οποία εγώ το έχω ζήσει και προσωπικά το 2004, όταν πήγα πρώτη φορά στη Μέση Ανατολή ως 23 χρονών παιδί, νέος. Λοιπόν, η Ελλάδα ως όνομα σε όλες τις χώρες, Συρία, Ιράκ, Ιράν, Παλαιστίνη, ήταν το ισχυρότερο όνομα, το ισχυρότερο brand name από όλο το νατοϊκό μπλοκ. Και αναρωτιέμαι, αυτό είναι ή δεν είναι στρατηγικό βάθος? Διότι τώρα ξέρω πολύ καλά ότι στο Ισραήλ δίνουμε στρατηγικό βάθος. Μπορεί να μου πει ένας ακροατής ή ένα πολιτικό πρόσωπο ή ένας αναλυτής τι συγκεκριμένο έχει πάρει ως αντάλλαγμα η Ελλάδα και η Κύπρος από το Ισραήλ? Ένα συγκεκριμένο αντάλλαγμα που να μην μπορούσε να το βρει αλλού. Λέει εδώ ο Κώστας, κύριε Τζίμα, μην τρελαθούμε. Λέει, στην ιδρυτική διακήρυξή της η Χαμάς, μωρέ μπράβο, το έχουμε διαβάσει, αναφέρεται σε χαλιφάτο και όχι αστικό Παλαιστινιακό εθνικό κράτος. Ναι, δεν θέλει να κάνει αστικό Παλαιστινιακό κράτος. Γιατί μας ενδιαφέρει, είμαστε Παλαιστίνοι. Εγώ να καταλάβω. Προσωπικά, εμένα μπορώ να σου πω γιατί με ενδιαφέρει. Έχω πάει 6 φορές στην Παλαιστίνη, έχω μια συναισθηματική σύνδεση. Τους ακροατές σας, γιατί τους ενδιαφέρει? Θα γίνει λοιπόν ένα, το είπα και πριν, αν κυριαρχήσει η Χαμάς. Παρεμπιπτόντως, δεν σημαίνει ότι αν κερδίσει το Ισραήλ θα κυριαρχήσει και εσωτερικά, αλλά εγώ δέχομαι ότι μπορεί να κυριαρχήσει. Θα φτιάξει ένα συντηρητικό ισλαμικό κράτος στα εδάφη της Παλαιστίνης. Αλλά Ιράν, ας πούμε. Ρωτώ, με το Ιράν είχαμε κανένα πρόβλημα? Θέλω να θυμίσω ότι το Ιράν, στο οποίο έχουμε επιβάλει και Ρώσεις, είναι το μοναδικό κράτος που επί μνημονίων
μας έδινε με πίστοση πετρέλαιο. Ως απόδειξη σεβασμού υπάρχει επιστολή αυτή στον ελληνικό πολιτισμό. Ρωτώ, το έκανε κανένα κράτος του οποίου η πλειοψηφία είναι καθολική, ευαγγελική, προτεστάντες όποιου είδους, αγνωστικιστές ή άθεοι? Δηλαδή, εγώ το αν ξέρουν κάποιοι ακροατές κάποιο αντίστοιχο προηγούμενο, και γιατί τέλος πάντων το τι θα κάνει η Χαμάς με την Παλαιστίνη? Ωραία. Εγώ οφείλω, όπως και στον προηγούμενο, περισσότερο σε εσάς, πιο πιεστικά θέλετε. Ναι. Λέει εδώ, κύριε Τζίμα, μήπως λέει δεν τα μετράτε καλά. Έχει αλλάξει, λέει, ο αραβικός κόσμος. Είναι πάμπλουτος. Μα δεν έχουμε πρόβλημα με τον πάμπλουτο. Συγγνώμη, κύριε Τζίμα. Αγγελικούλα, δεν έχουμε πρόβλημα με τον πάμπλουτο. Ο Καταριανός, μισό λεπτό, ο Καταριανός που σήμερα τον λέμε χρηματοδότη της Χαμάς, ο Καταριανός ήταν επενδυτής στα Ιόνια, για να μην ξεχνιέστε. Τόσο απλά το λέω. Και κάτι παραπάνω. Επειδή το πιο σκοταδιστικό καθεστώς του αραβικού κόσμου από πλευράς δικαίου κτλ. Το ξέρουμε όλοι, η Σαουδική Αραβία. Θυμίζω ότι ο στρατηγός Φλόρος, σε μία από τις συναντήσεις του με τους Σαουδάραβες ομολόγους του, είχε δηλώσει, ενδεχομένως χωρίς να καταλάβει τι λέει ακριβώς, ότι με τη Σαουδική Αραβία μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Θέλω να πω ότι δεν θυμάμαι με τους Σαουδάραβες να έχουμε κανένα πρόβλημα. Με τους Καταριανούς, με τους Εμιρατιανούς, όπου δεν υπάρχουν εκλογές ούτε για δείγμα. Έχουμε πρόβλημα με όσους έχουν πρόβλημα οι Αμερικανοί. Και ενίοτε με όσους έχουν και οι Τούρκοι παρεμπιπτόντως. Δεν μου λέτε, λέει εδώ άλλος φίλος, σας κάνει τρίπλα. Αν είναι τόσο καλή Χαμάς για τους Παλαιστίνιους, λέει η κύριε Τζίμα, τότε γιατί να μην είμαστε φίλοι και με τους Τούρκους? Συγγνώμη, πρώτα απ' όλα θέλω να ρωτήσω, δεν είμαστε φίλοι με τους Τούρκους? Διότι εγώ αντιλαμβάνομαι από τις δηλώσεις της κυβέρνησης και όχι μόνο αυτής, ότι με τους Τούρκους έχουμε μια ίσως δύσκολη εταιρική σχέση, που όπως όμως είπατε και εσείς πλέον τα δύσκολα έχουν μπει στο ράφι, πόλεμο έχουμε με τους Ρώσους και εσχάτως με τη Χαμάς. Αλλά πέραν αυτού, η Χαμάς, το ότι συνομιλεί με την Τουρκία σημαίνει ότι είναι όργανο της Τουρκίας? Με συγχωρείτε, αλλά και οι Ισραηλινοί, ότι είναι όργανο του Ιράν την κατηγορούν τη Χαμάς, όχι της Τουρκίας. Ναι, σωστά. Και τον Ερντογάν το Ιράν στην Τεχεράνη του έχουν υψώσει μια διαφήμιση που τον δείχνουν σε μια φωτογραφία να δίνει τα χέρια με τον Νετανιάχου, και από κάτω έχουν κούκλες, ας πούμε, που εικονίζουν τα μωρά, τα παιδιά που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, και τον εγκαλούν για το ότι λέει διάφορα αλλά συνεχίζει να στέλνει κανονικότατα ενέργεια στο Ισραήλ. Θυμίζω δε ότι η εθνοκάθαρση στον Αγκόρνο Καραμπάχ πριν ένα μήνα έγινε μέσα από τη συμμαχία Αζερμπαϊτζάν, Τουρκίας, Ισραήλ. Ο δε αντίπαλος των σχεδίων του Αζερμπαϊτζάν, μαντέψτε ποιος ήτανε, το Ιράν. Θυμίζω επίσης ότι ήμασταν μαζί με την Τουρκία στην προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος στη Συρία, από το οποίο ασφαλώς και απέκτησε στρατηγικό βάθος η Τουρκία, και εμείς χάσαμε τον πιο σταθερό μας σύμμαχο στη Μέση Ανατολή μετά τους Παλαιστινίους, που ήταν οι Σύριοι και εναντίον των οποίων στραφήκαμε. Και αφού είχαμε χάσει και τον Καντάφη, άλλο σύμμαχό μας, και εκεί ήμασταν μαζί με την Τουρκία, και εκεί απέτυχε στρατηγικό βάθος η Τουρκία. Άρα πώς δεν είμαστε φίλοι της Τουρκίας? Η μόνη περίπτωση να πούμε ότι δεν είμαστε φίλοι της Τουρκίας είναι αν πούμε το πιο πραγματικό, ότι είμαστε σε μείζωνα στρατηγική σημασία ζητήματα δορυφόροι της Τουρκίας, και υπ' αυτή την έννοια δεν μπορεί να θεωρείσαι φίλος. Αυτό το δέχομαι. Πείτε μου κατά τη γνώμη σας, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Μεσανατολικό? Στο Μεσανατολικό βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πολύ λεπτής ισορροπίας, ενώ από πλευράς έτσι γεωστρατηγικής, η οποία σημαίνει ότι εάν δεν αλλάξει κάτι άμεσα στους μαξιμαλιστικούς στόχους του Ισραήλ, ο πιο μεγάλος περιφερειακός πόλεμος είναι πρώτον πυλών, έχει ήδη αρχίσει στην πραγματικότητα, το θέμα είναι αν θα ανακοπεί, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν θα μιλούμε για έναν αποκομμένο περιφερειακό πόλεμο, αλλά για το δεύτερο μέτωπο μιας παγκόσμιας αναμέτρησης, διότι η στρατηγική υποστήριξη του Ισραήλ είναι προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει το Ισραήλ χωρίς ΗΠΑ,
και αυτό είναι και αυτή είναι και η βασική του αδυναμία, αν θέλετε. Το στρατηγικό βάθος του άξονα της αντίστασης, που ξεκινάει από τη Χαμάς και περνάει στη Χεζμπολά, φτάνει στη Γίνα. Άρα λοιπόν έχουμε το συγχρονισμό μιας περιφερειακής σύγκρουσης με ενδογενείς αιτίες, με μια παγκόσμια αντιπαράθεση. Παρόλα αυτά, κύριε Τζίμα, για να πιάνω και την επικαιρότητα, στον περίφημο αραβικό σύνδεσμο, κατά δίκη του Ισραήλ, δηλαδή εγώ αν ήμουν Ισραήλ Νετανιάχου, θα τρίβα τα χέρια μου από τη στάση της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, να τα λέμε αυτό έτσι όλα. Αυτό είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες, μετά το θάνατο του Νάσερ στην Αίγυπτο. Άρα δεν ισχύει και από την άλλη ότι οι Σαουδάραβες στριμώχτηκαν μετά την επέμβαση της Χαμάς και την εισβολή της στα Ισραηλινά. Οι Σαουδάραβες στριμώχτηκαν υπό την έννοια ότι δεν προχώρησε η συμφωνία, δεν προχώρησαν οι συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες έτσι κι αλλιώς βέβαια καρκινοβατούσαν, αλλά πολύ περισσότερο με έναν τρόπο μπήκε οριστική παύση ή τέλος πάντων μπήκε μια μεγάλη παύση στην όποια επίσημη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Αυτό είναι ένα κέρδος για τους Παλαιστινίους και είναι μια ορισμένη ζημιά για το Ισραήλ. Είναι αλήθεια επίσης ότι τα αραβικά καθεστώτα αυτά δυσκολεύονται, εξού και βάλαν μια κόκκινη γραμμή και είπαν ότι δεν θα δεχτούν το πλαίσιο εθνοκάθαρσης, δηλαδή η Παλαιστίνη της Γάζας στην έρημο του Σινά, η Παλαιστίνη της Δυτικής Όχθης στην Ιορδανία, οι δύο χώρες, η Αίγυπτος και η Ιορδανία, είπαν ότι αυτό ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ εναντίον τους. Εκεί μπήκε ένα στόπ. Επίσης είναι αλήθεια ότι η αμερικανική διπλωματία περνά δύσκολο, ας πω, στην επιρροή της. Για να το βάλω σε επίπεδο εικόνας, μπορεί κανείς να το συλλάβει βλέποντας το στήσιμο που έφαγε ο Μπλίνκεν ένα ολόκληρο βράδυ στη Σαουδική Αραβία πριν να το συναντήσει ο διάδοχος του θρόνου και την υποδοχή που είχε στην Τουρκία. Λοιπόν, παρότι δεν είναι αραβικό κράτος στην Τουρκία, αλλά παρόλα αυτά δείχνει πράγματα. Επομένως, ναι μεν τα καθεστώτα αυτά πιέζονται και από τις λαϊκές κινητοποίησεις, είναι καθεστώτα τα οποία πάντα ισορροπούν δύσκολα. Από την άλλη όμως, προφανώς και αυτά τα καθεστώτα δεν έχουν καμία διάθεση να κλονίσουν εδώ που μιλάμε την έστω προβληματική στρατηγική σχέση τους με το Ισραήλ. Μιλάμε για καθεστώτα που ακολουθούν μια εντελώς κοινική πολιτική. Θα εγκαταλείψουν αυτή τη σχέση με το Ισραήλ μόνο αν έχουν διαγνώσει ότι οι Αμερικανοί έχουν ιτηθεί, τα μαζεύουν και φεύγουν από τη Μέση Ανατολή. Τότε θα δείτε να πραγματοποιούν μια πολύ μεγάλη στροφή. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε σήμερα, δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία φορά, με ένα διπλό ερώτημα. Διότι ναι, εξελίξεις σε επίπεδο επικαιρότητας ούτε τις προλαβαίνεις, ούτε τις διασταυρώνεις ένθεν κακήθεν. Δηλαδή και το τι γίνεται στο νοσοκομείο από πάνω και το τι γίνεται, ναι, στο νοσοκομείο από κάτω. Εγώ κρατώ μικρό καλάθι. Όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Διπλό. Θέλω να το προσέξετε. Σας προβοκάρει ενδεχομένως. Το ένα λέει, καλά, ο κύριος Τζίμας ζει σε άλλον αιώνα. Δεν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ισλαμική απειλή. Ισλαμική. Αλήθεια. Μισό λεπτό. Ισλαμική απειλή για όλο το δυτικό τρόπο ζωής ή ακόμη και στις λεγόμενες αναδυόμενες δυνάμεις. Οι Ρώσοι δεν δεχόντουσαν χτυπήματα από Ισλαμιστές, όπως και οι Κινέζοι. Από την άλλη, άλλος φίλος, γι' αυτό λέω είναι διπλό το ερώτημα. Θέλετε μήπως να απαντήσω πρώτα στο πρώτο για να μην το ξεχάσω? Παρακαλώ. Θα του σύστηνα το ακροατή της ακροάτριας. Εννοεί, φαντάζομαι, αλλίωση πληθυσμιακή στον χώρο. Ναι. Να διαβάσει λίγο ρωσικά και κινέζικα μέσα, όχι δυτικά, για το πόσο περήφανοι είναι οι Ρώσοι και οι Κινέζοι και πόσο θέλουν να διαφημίζουν την αρμονική ζωή τους με τη συντριπτική πλειοψηφία των μουσουλμανικών πληθυσμών που έχουν. Λοιπόν, και πόσο το διαφημίζουν πραγματικά ως πλούτο τους. Δεύτερον, θέλω να πω ότι αν βάλουμε κάτω τις επιθέσεις που έχουν γίνει από τις οργανώσεις που έφτιαξε η Δύση, το τονίζω, ο ISIS, η Al-Qaeda, οι Ταλιμπάν, είναι δημιουργήματα της Δύσης. Τον είπα. Αν δούμε το πόσα θύματα υπήρξαν χριστιανοί και πόσα θύματα αυτών των οργανώσεων είναι μουσουλμάνοι,
θα δούμε ότι η πιθανότητα να πας από τρομοκρατική επίθεση εξαιτίας αυτών των οργανώσεων είναι μικρότερα από ότι να σε χτυπήσει κεραυνός. Αντιθέτως, τις είδαμε να διαλύουν αραβομουσουλμανικά κράτη με τρόπο συντριπτικό. Επίσης, τονίζω, επειδή ζω σε αυτόν τον αιώνα ακριβώς, ότι το ελληνικό, ελληνοορθόδοξο πατριαρχείο υπάρχει μεταξύ μουσουλμάνων και προστατεύεται από μουσουλμάνους. Αυτή η θεωρία ότι οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι θα πολεμήσουμε είναι μια κακοχωνεμένη μετάφραση του γνωστού βιβλίου για τον πόλεμο των πολιτισμών, το οποίο ο ίδιος ο συγγραφέας του αναγνώρισε ότι δεν εξελίχθηκε έτσι όπως φανταζόταν, και το οποίο παρεπιπτόντως δεν μιλούσε για σύγκρουση χριστιανών και μουσουλμάνων, διότι δεν θεωρούσε όλους τους χριστιανούς του Χάντινγκτον, διότι δεν θεωρούσε όλους τους χριστιανούς ένα πολιτισμό. Εμάς μας κατέτασε μάλιστα στον διακριτό χριστιανοορθόδοξο πολιτισμό και όχι στο δυτικό πολιτισμό. Δηλαδή, θέλω να πω σε κάποιους συμπολίτες μας που την έχουν δει πολύ Δύση, φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτες, η Δύση δεν μας θεωρεί Δύση. Δεν είμαστε Δύση. Και μαντέψτε και κάτι άλλο. Είναι ευλογία να μην είσαι Δύση και να είσαι ένας πολιτισμός της Ανατολικής Μεσογείου. Παλαιότερος από τη Δύση, σοφότερος από τη Δύση, αν θες να συμπεριφερθείς με μια σοφία, και με πολύ περισσότερες δυνατότητες από τη Δύση, δηλαδή από τις παλαιές αποικιακές δυνάμεις των οποίων υπήρξαμε και από τα πρώτα θύματα. Δηλαδή, φτάνει λίγο με αυτή την καραμέλα που μας έχει έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την έχουμε καταπιεί αμάσιτη, και κάθε ένας Έλληνας νομίζει ότι είναι Δύση, χωρίς καν να έχει ιδέα τι είναι Δύση. Ναι, λέει κάποιος, καλά τα λέτε κύριε Τζίμα, αλλά κάντε και λίγο κράτη. Λέει, στη Σουηδία διαφήμιζαν τη συμβίωση με τους μουσουλμάνους και κόντεψαν να βγάλουν το στρατό. Ακριβώς. Γιατί συνέβη αυτό? Διότι το σουηδικό σύστημα δεν ήταν έτοιμο να δεχτεί και να εντάξει όλον αυτό τον πληθυσμό, ο οποίος ήρθε γιατί οι παλαιές και νέες, η νέα αποικιακή δύναμη, κατέστρεψαν αυτά τα μουσουλμανικά κράτη. Και τι λένε άνθρωποι σαν και εμένα, δώστε κράτος στους Παλαιστινίους και ας αποφασίσουν εκείνοι αν θα είναι αστυνικοδημοκρατικό, μαρξιστικό, μουσουλμανικό, οτιδήποτε θέλουν. Να πω παρεπιπτόντως, η Σαουδική Αραβία είναι το πιο σκοταδιστικό καθεστώς. Έχετε δει Σαουδάραβες πρόσφυγες? Γιατί έχουμε φτιάξει στο μυαλό μας μία νοησία που λέει, αν κάπου κυριαρχήσουν οι συντηρητικοί μουσουλμάνοι ή οι αντιδραστικοί μουσουλμάνοι, θα έχουμε πρόσφυγες. Ρωτώ, έχουμε Σαουδάραβες πρόσφυγες? Έχουμε Μυρατιανούς πρόσφυγες? Όχι, όχι. Έχουμε Ιρανούς πρόσφυγες? Έχετε τεμαχισμένους αλακασόγγι μέσα στην Κωνσταντινούπολη, για παράδειγμα. Έχετε τέτοιους? Γιατί, αυτό θέλω να το πω, με συγχωρείτε, θέλω να το πω. Έτσι. Το πιο σκοτεινό σύστημα στην περιοχή είναι η συγκεκριμένη χώρα. Αλλά για αυτήν, πέρα βρέχει. Θέλω να κλείσουμε με πολύ γρήγορη επισήμανση δική σας όμως. Έχετε ένα λεπτό. Τελικά, λέει, κινδυνεύουμε ως Ελλάδα στην περιοχή της Μεσογείου αν επικρατήσουν τέτοια καθεστώτα σε αραβικούς πληθυσμούς με επέκτασή τους? Κινδυνεύουμε εάν συνεχιστεί, κατά τη γνώμη μου, όχι από τέτοια καθεστώτα, αν συνεχιστεί η γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ. Και δεν κινδυνεύουμε από πρόσφυγες, κινδυνεύουμε με ολοκαύτωμα του πλανήτη. Αν κανείς δεν βλέπει αυτό και βλέπει και τον απασχολεί το αν θα έχουμε συντηρητικά ή προοδευτικά ή μαρξικά καθεστώτα στον αραβομουσουλμανικό κόσμο, με συγχωρείτε, αλλά είτε είναι ανόητος είτε πάσχει από πολύ σοβαρή διεθνοπολιτική μοιοπία. Θέμης Τζίμας, πρέπει να σας πω βέβαια ότι όση ώρα μιλάτε τώρα στο τέλος, γίνεται εδώ χαμός. Μπερδεύει σκόπιμα τους Ευρωπαίους με τις ηγεσίες που δρούν ενάντια στους λαούς τους. Δεν τους στέλνουμε. Είναι Ευρωπαίοι, θέλω να καταλάβω. Δηλαδή, καταρχάς, πρώτα απ' όλα δεν την μπερδεύω καθόλου. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν όλες αυτές τις γιγαντιές διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης. Με συγχωρείτε, πάρα πολύ. Εγώ φυσικά κυβερνώ τους ευρωπαϊκούς λαούς και έχω αναλύσει και πολλές φορές, με όλους τους λαούς. Και έχω αναλύσει πάρα πολλές φορές ότι η Ευρώπη οδεύει σε έναν αυταρχισμό
ο οποίος μας έχει φτάσει στο σημείο να θεωρείται η επίδειξη Παλαιστινιακής Ιδέας ποινικό αδίκημα. Αλλά με συγχωρείτε, ποιος διαμορφώνει πολιτική? Διαμορφώνουμε πολιτική, εσείς και εγώ, δεν διαμορφώνει κυβερνήσεις. Δηλαδή, με ποιους θα. Να πω το προφανές. Οι ευρωπαϊκοί λαοί δείξαν τη στάση τους. Αλλά δεν αποφασίζουν αυτοί. Όταν θα κλείσω με ένα τζιζ σχόλιο προς εσάς, κύριε Τζίμα, και προς εμένα, ναι. Αλλά προς εσάς πάει. Σε μένα, γιατί σας έχω συχνότητα. Αρέσει ή δεν αρέσει, αυτό θα είναι. Λέει, άντε με το καλό να φορέσετε τις ολόσωμες βράκες και μούσι ισλαμικό και να τους βάλετε και στα κρεβάτια των σπιτιών σας. Εντάξει, προς το παρόν δεν μου το έχει ζητήσει κανένας μουσουλμάνος. Εάν κάποιος μουσουλμάνος μου το ζητήσει, θα δω την αισθητική του και θα αποφασίσω για το αν θα μπει στο κρεβάτι μου. Δεν ξέρω γιατί ο ακροατής σας έχει τέτοια ενδιαφέροντα ως προς τα κρεβάτια των ομιλητών και τι κάνουν σε αυτά. Πάντως θέλω να τονίσω. Θυμάστε την Τρόικα, κύριε Τζίμα, θυμάστε την Τρόικα, μια και το θίξατε. Και επειδή το λέει ο ακροατής και το δούνου του, τι συνυπολόγισε στο ΑΕΠ τότε που μας έβγαλε το χρέος για να μας βάλει στα μνημεία? Θυμάστε? Βεβαίως, ο λογοσκούφης. Ναι, αλλά το θυμάστε, τι ήταν, μάλιστα. Τέτοιες παρεμβάσεις, ακόμη και παρεμβάσεις διαβομβών, διότι ξεχνούμε νιώτε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην οποία δοκιμάστηκαν οι ναπάλμ, έχουμε δεχτεί μόνο από τη Δύση, την οποία τόσο πολύ αγαπούν μερικοί ακροατές, πολλοί όσοι είναι, δεν ξέρω. Μέχρι τώρα τους τελευταίους από τους αραβομουσουλμανικούς, από τους αραβικούς πληθυσμούς, αφήνω την ιστορία με την Τουρκία που είναι μια διαφορετική, έχουμε κάτι αιώνες να δεχτούμε τέτοιου είδους επιθέσεις. Θέλω να πω, όπως είπε μια ακροάτρια, επανέρχομαι, μήπως να γυρίσουμε σε αυτόν τον αιώνα στον οποίο βρισκόμαστε και να αφήσουμε λίγο πίσω το 1000, το 1100, το 1300 και πάει λέγοντας, ή το 800 μετά Χριστόν και πάει λέγοντας. Μια σκέψη. Κύριε Τζίμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.